Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σερβετά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ασχολείστε με το ραδιόφωνο μαζί με τον Βασίλη το Δέλιο, ο οποίος μας είπε ότι γνωριστήκατε τελείως με ανέκδοτο είχε ξεκινήσει η γνωριμία. Εδώ όλη μου ζωή είναι χαμόγελο, είναι ανέκδοτο. Σε ένα μπαρ, στο μπαρ που είχα τότε, βρεθήκαμε, λέγαμε ανέκδοτο στον άλλον, γελάσαμε και από τότε είμαστε φίλοι. Φίλοι, οικογένεια δηλαδή. Ο Βασίλης είναι το έτερον μου ίμιση στην πρωινή εκπομπή που κάνω μαζί του από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μετά 3 με 5 ξανακάνουμε τον Αντώνη. Γενικά είμαι όλη τη μέρα στο ραδιόφωνο. Έχω μεγάλη τρέλα με το ραδιόφωνο. Το αγαπάω πάρα πολύ. Ραδιόφωνο, ραδιοαρβίλα, τηλεόραση, συγγραφή του βιβλίου, όλα αυτά. Έχετε χρόνο για τον εαυτό σας και τι προτιμάτε περισσότερο από όλα? Υπάρχει μια παροιμία που λέει μη φορτώνει τη μασχάλη με παραπάνω από ένα καρπούζι. Εγώ δεν έχω μόνο ένα καρπούζι, έχω πολλά καρπούζια, αλλά έχω πολύ καλούς συνεργάτες, έχω πολύ καλούς φίλους σε μια πολύ καλή ομάδα και με ένα μαγικό τρόπο τα καταφέρνουμε όλα. Μάλλον το ραδιόφωνο αγαπάω περισσότερο. Και αυτό που με εντυπωσίασε μαζί με το ραδιόφωνο είναι ότι όταν ήρθε το βιβλίο δεν περίμενα ότι θα τα αγαπήσω τόσο πολύ. Η τηλεόραση είναι καταπληκτική. Αλλά η τηλεόραση για να βγει θέλει πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να αγαπάς τρεις. Μου φαίνεται ότι το ραδιόφωνο κερδίζει τους πάντες. Αγαπάω περισσότερο από όλα το ραδιόφωνο. Μέσα από το ράδιο Αρβίλα προβάλλετε θέματα πολιτικά, κοινωνικά. Με διερωτώ με πώς το καταφέρετε αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο να μπορέσετε με χιούμορ να δείξετε τέτοια σοβαρά θέματα? Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις, μερικές φορές πρέπει να. να κλάψεις πάρα πολύ μέχρι να βγει ένα μήνυμα. Δυστυχώς όλα τα πράγματα δεν μπορεί να είναι αστεία. Αλλά ξαναείπα, είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα. Και έχουμε όπλα όπως είναι η ηρωνία. Έχουμε ένα καταπληκτικό όπλο που λέγεται αλήθεια. Το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Και δόξα τω Θεώ, μας έχουν πάρει χαμπάρι μετά από τόσα χρόνια στη τηλεόραση ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε τουλάχιστον έντιμα. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα δόλο. Την πολιτική ενημερώνεστε με την έννοια του να. Γενικά σας αρέσει κάποιος πολιτικός, έχετε κάποια προτίμηση? Αγαπάω Βενιζέλο αυτή την εποχή πάρα πολύ. Μα εσείς που είναι μπουμπούκος. Όχι, καλέ, τι να μ' αρέσουν οι πολιτικοί. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι μια χαρά είναι, αλλά ενημερωνόμαστε αναγκαστικά λόγω δουλειάς. Δηλαδή είναι διαστροφή επαγγελματική. Πρέπει να βλέπουμε ειδήσεις για να βγάζουμε ειδήσεις. Μελλοντικά σχέδια της τηλεόρασης, το ράδιο Αρβίλα θα συνεχιστεί και του χρόνου? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω να σου πω είναι ότι περνάω πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή και είμαι από τους ανθρώπους που θα του διαπιστώσετε και μέσα στο βιβλίο μου που ζω κάθε στιγμή. Αυτό με ενδιαφέρει.